Πάμε να μιλήσουμε με ακόμα έναν γυμναστή εθνικού επίπεδου. Εντάξει, δεν χρειάζονται συστάσεις, τον γνωρίζουμε, τον γνωρίζετε. Ο Αντώνης Σαριόγλου που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα Αντώνη από το Λίμπερο. Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις, είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Ευτυχώς για σένα θα πω εγώ, επειδή είσαι και πολύ ταξιδεμένος, δεν σε πέτυχε αυτή η περίοδος αποκλεισμένος σε κάποια χώρα. Ναι, ναι, αυτή είναι η αλήθεια, ότι επειδή ξεκίνησε και από τις ασιατικές τις χώρες και είχα αρκετούς ανθρώπους που εργάζονται εκεί και είχαν μεγάλα προβλήματα, ευτυχώς εμείς ήμασταν Ελλάδα, οπότε δεν αντιμετώπισαμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά είχα φίλους που είχαν αποκλειστεί σε Ιαπωνία, Κίνα, Τουρκία και δεν μπορούσαν να φύγουν να πάνε στις χώρες τους. Α, δηλαδή είχες επαφή με τέτοια άτομα αυτή την περίοδο και ναι, με άτομα που ναι, βρίσκονται? Ναι, ναι, ο Γρανέρο που δουλεύαμε, ας πούμε, στη Βέρεια αποκλείστηκε στην Κίνα, δεν μπόρεσε να φύγει. Ένας φίλος μου που είχε πιάσει δουλειά σε μια κινέζικη ομάδα, αυτοί είχαν προετοιμασία στην Τουρκία, μετά δεν μπόρεσε να γυρίσει ποτέ ο Ουσμπεκιστάν, γύρισε πριν από 2 εβδομάδες, μείναν αποκλεισμένοι στην Τουρκία, δηλαδή πολλά τέτοια παραδείγματα. Ο ίδιος ο Μίστερ ο Κούπερ που ήθελε να φύγει από Ισπανία να πάει Αργεντινή για να περάσει αυτό το διάστημα, ξέρεις, της έξαρσης εδώ στην Ευρώπη, ούτε και ο ίδιος μπόρεσε να φύγει να πάει στην Αργεντινή. Δεν δέχτηκε η Αργεντινή την είσοδό του από Ισπανία. Πολλά τέτοια περιστατικά. Εντάξει, δεν κακοπερνάει κιόλας, φαντάζομαι, βέβαια στην Ισπανία. Δεν καλά, εντάξει, σίγουρα, αλλά καταλαβαίνεις ότι και αυτό στην ηλικία που είναι, εντάξει, είναι 63 χρονών, δεν είναι ευπαθής ομάδα, αλλά όσο να είναι, νιώθει την ανησυχία λίγο πιο έντονη και προτιμούσε να πάει και να είναι καλοκαίρι στην Αργεντινή, γιατί ακόμα καλοκαίρι έχουν. Οπότε θα προτιμούσε αυτό το μήνα να τον περάσει στη χώρα του. Δεν μπόρεσε όμως να φύγει, οπότε έμεινε Μαγιόρκα. Ευτυχώς για εσάς κιόλας που είστε σε επίπεδο εθνικών ομάδων τα τελευταία χρόνια, ήσασταν τυχεροί με συνόλια τυχεία, διότι σας βρήκε στα σπίτια σας και εσένα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, εντάξει, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Ο Κούπερ και η Ισπανία σαν δεύτερο σπίτι του είναι στην ουσία, εντάξει, δεν είναι θέμα. Ναι, σαν πρώτο θα μπορούσα να πω ούτως ή άλλως. Δηλαδή, αν δεν ήταν το θέμα του κορονοϊού, προτιμάει την Ισπανία παρά την Αργεντινή σίγουρα. Αυτό το υπογράφω. Αυτό το οποίο μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ, επειδή πλέον μετά από τις προηγούμενες μέρες και αυτή την τάση που υπήρχε προσωριστική διακοπή του πρωταθλήματος στην πλειοψηφία των ομάδων, λόγω UEFA κυρίως και FIFA επανέρχεται ξανά δυνατά στο προσκήνιο το ενδεχόμενο επανέναρξης των πρωταθλημάτων. Τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο. Απλά με τη δική σου εμπειρία ως γυμναστής και σε εθνικό επίπεδο κιόλας τα τελευταία χρόνια, γενικότερα συζητιέται και αν δεν είναι πρώτο ζήτημα, είναι στα πρώτα ζητήματα, η κατάσταση στην οποία θα είναι οι ομάδες μετά από ένα τέτοιο διάστημα αποχής, που ναι, μην έχει ατομικό πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές. Okay. Αλλά είναι και πάλι μια πολύ δύσκολη διαδικασία η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, νομίζω. Έτσι ακριβώς είναι, κοίτα Νίκο. Από τη στιγμή που είσαι υπό την αιγίδα της UEFA, καλό είναι οι ομάδες να προετοιμάζονται στο ότι θα ξεκινήσουν εκ νέου τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, από τη στιγμή που βλέπεις ότι η UEFA θέλει να πάει μπροστά εκεί, καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος για το συγκεκριμένο το σενάριο. Δεν μπορείς να πηγαίνεις ανεξάρτητα και να λες ότι όχι, εμείς είμαστε έτσι, είμαστε αλλιώς, άλλες υποδομές. Θα πρέπει να είσαι κοντά στα πλαίσια της διοργάνωσης με την οποία συνεργάζεσαι άμεσα και της οποίας είσαι υπό την αιγίδα. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα τέτοιο σενάριο. Οι ποδοσφαιριστές έχουν αποκοπεί εντελώς από την αγωνιστική δράση και την προπονητική δράση. Δηλαδή, μην ξεχνάς ότι δεν είμαστε και στο επίπεδο. Παρακολουθούσα διάφορα βίντεο και έβλεπα ότι Tottenham έχουν διαμορφώσει έναν ειδικό χώρο σε ένα γυμναστήριο και είναι ο Μουρίνιο και 2 συνεργάτες του εκεί. Υπάρχει ένα τεράστιο βίντεο γόλο, είναι ένας τοίχος και όλοι οι ποδοσφαιριστές συνδέονται online και κάνουν την προπόνηση την οποία παρακολουθεί ο Μουρίνιο μέσω του γυμναστή. Δηλαδή τώρα μιλάμε για άλλα επίπεδα, αλλά ακόμα και έτσι δεν μπορείς να είσαι προετοιμασμένος. Πόσο μάλλον τα μιλάμε για το ελληνικό πρωτάθλημα, που ποδοσφαιριστές σίγουρα έχουν πάρει κάποιες οδηγίες από τους γυμναστές και από τους προπονητές τους για να ακολουθήσουν ένα ειδικό πρόγραμμα μέσα στο σπίτι ή σε κάποιους χώρους που μπορούν να τους φιλοξενήσουν εσωτερικούς, αλλά σίγουρα πολύ πιο μικρούς. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουν αποκοπεί εντελώς. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν, έτσι όπως το βλέπω εγώ και έτσι όπως το σκέφτομαι, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι ποδοσφαιριστές να είναι σε αγωνιστικό ρυθμό. Από εκεί πέρα, είπε και ο συγγνώμη, συνδιακόπτω κιόλας, ότι έχουν πάρει ένα πρόγραμμα να ακολουθούν στο σπίτι, αλλά είναι αυτό που έλεγε σήμερα και ο Γιώργος Οδελιζής, που μίλησε νωρίτερα στο Λίμπερο στην εκπομπή Τρόικα, ότι δεν είναι και εύκολο στο σπίτι. Δηλαδή πρέπει να βγεις και έξω για να κάνεις τρέξιμο, ειδικά. Σε περιορίζει αρκετά. Δεν είναι εύκολο στο σπίτι. Ακόμα και έξω να πας είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Διαφορετικές είναι οι εντάσεις που βγάζεις μέσα στο γήπεδο σε μια προπονητική μονάδα και διαφορετικές οι εντάσεις και τα τρεξίματα που θα βγάλεις, ξέρω εγώ, σε κάποια διαδρομή στο βουνό ή κάπου απόμερα έξω
κοντά σε ένα γήπεδο, δεν ξέρω, σε ένα ανοιχτό χώρο, όσα χιλιόμετρα και να καταπιείς, δεν είναι εντάσεις οι οποίες θέλεις να φτάσεις για να μπορείς να είσαι μετά σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορείς να απεξέλθεις σε ένα 90 λεπτό πολύ απαιτητικό. Ναι, και είναι σημαντικός παράγοντας κιόλας και θα μας το επιβεβαιώσεις και εσύ, το ζητούσαν και τον γυμναστή του Άρη την εβδομάδα, η απουσία της μπάλας από την καθημερινότητά τους. Μπορεί στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης να διατηρούνται σε καλά επίπεδα, okay, αλλά η μπάλα είναι βήματα, η απουσία της μπάλας στην ουσία για αυτούς είναι βήματα προς τα πίσω. Σίγουρα, εξάλλου άμα δεις ότι και πλέον σε χώρες που έχουν εξελιχθεί διαφορετικά στο ποδόσφαιρό τους και ομάδες οι οποίες έχουν πάει σε ένα διαφορετικό επίπεδο όπως είναι η Μπαρτσελόνα, η Ρεάλ, η Μίλαν, η Γιουβέντους, βλέπεις ότι τελειώνουν τα πρωταθλήματά τους, παίρνουν κάποιες μέρες διακοπές οι ποδοσφαιριστές μαζί με κάποια προγράμματα φυσικής κατάστασης και μετά πηγαίνουν και ξεκινάνε κάποια τουρνούα επίδειξη στην Αμερική, στην Κίνα, δηλαδή ξεκινάνε απευθείας την προετοιμασία τους με ποδόσφαιρο. Δηλαδή πλέον έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα, δηλαδή αυστηρή προετοιμασία που έχουμε συνηθίσει εμείς οι γυμναστές να βγάζουμε, να παίρνεις την ομάδα εσύ με διπλές προπονήσεις, να την έχεις πάρα πολύ χρόνο. Πλέον βλέπεις ότι σε κάποιες άλλες χώρες δουλεύετε διαφορετικά. Πλέον η μπάλα είναι στο επίκεντρο κάθε προπονητικής μονάδας, επομένως αυτές οι ομάδες δουλεύουν σε ένα διαφορετικό επίπεδο. Σίγουρα λείπει η μπάλα, σίγουρα οι ποδοσφαιριστές μόνοι τους δεν μπορούν να διατηρήσουν έναν τέτοιο ρυθμό που θα πεις ότι θα μπουν σε κάποιες προπονήσεις και θα ξαναβγούν στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα όμως από τη στιγμή που μπορεί να υπάρξει η απόφαση από την Ευρώπη, από τη UEFA, ότι πρέπει να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, θα πρέπει να βρουν ένα χρονοδιάγραμμα ώστε να κάνει μια μίνι προετοιμασία η ομάδα και να μπορέσει να ξαναβγεί στους αγωνιστικούς χώρους και να ολοκληρωθούν τα play-off. Το διάστημα των 2 εβδομάδων που φαίνεται να επικρατεί έτσι σαν άποψη ότι χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές, θεωρείς ότι είναι αρκετό? Όχι. 2 εβδομάδες έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ είναι πολύ μικρό διάστημα. Ίσως οι 3 εβδομάδες να ήταν λίγο καταλληλότερος χρόνος. Δηλαδή 18 με 20 μέρες. Κατά τη δική μου την άποψη. 5 μέρες παραπάνω, δηλαδή 5-6 μέρες επιπλέον. Ναι, θέλει κάποιες μέρες παραπάνω γιατί σκέφτομαι ότι οι ομάδες με το που πούνε ότι μπορούν να συγκεντρωθούν, γιατί είναι το θέμα πότε θα συγκεντρωθούν οι ομάδες. Με το που πούνε ότι μπορούν να συγκεντρωθούν οι ομάδες σε ένα πολύ γρήγορο διάστημα βαριά 3 ημερών, θα πρέπει να περάσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές εργομετρικά και να έχει τα αποτελέσματα στα χέρια του ο προπονητής και ο γυμναστής. Να δουν σε ποια κατάσταση παίρνουν πλέον τους ποδοσφαιριστές στα χέρια τους. Σε αυτές τις 3-4 μέρες που θα γίνουν τα εργομετρικά θα μπορούν να κάνουν κάποιες προπονήσεις προσαρμογής, γενικής προσαρμογής. Και μετά, εφόσον έχουν τα εργομετρικά στα χέρια, αυτό το οποίο βρίσκω εγώ πιο δόκιμο είναι η ομάδα να προχωρήσει τουλάχιστον σε 1 εβδομάδα με διπλές προπονήσεις, ώστε το πρωί να μπορεί να δουλεύει τακτική, να δουλεύει με μπάλα όπως είπες και εσύ και το απόγευμα να μπαίνει στη διαδικασία πιο ατομικών προγραμμάτων για τους ποδοσφαιριστές και από εκεί και πέρα μετά σιγά σιγά να αρχίσει να μπαίνει σε μια ροή όπου με κάποιες διπλές προπονήσεις μετά να γίνουν μονές και η ομάδα να δουλεύει μόνο τακτικά, τεχνικά και να προσαρμόζεται στα επίπεδα των επόμενων αγώνων που έχει να δώσει. Δηλαδή να μπει και στη διαδικασία του σκάουτινγκ του αντιπάλου και όλα τα συναφή. Δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να μπει η ομάδα σε μια διαδικασία τουλάχιστον ενός 20ήμερου με διπλές προπονήσεις, ώστε σιγά σιγά να αρχίσει να βρίσκει ένα φορμάρισμα και να μπορέσει να μπει στον αγωνιστικό χώρο σε μια καλύτερη δυνατή φόρμα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, αλλά για όλο τον κόσμο είναι κάτι το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Σίγουρο, οπότε σίγουρο. Δεν ξέρουμε και ακριβώς ακόμα και αυτό το να κάνεις έναν μεσόκυκλο μεσούς της χρονιάς που μπορεί να καταλήξει και πώς μπορεί να ανταποδώσει ο ποδοσφαιριστής. Ναι. Άρα πάμε χοντρικά στις 2 με 3 εβδομάδες. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι και σχετικό. 15 μέρες μίνιμουμ, αλλά όσο το δυνατόν παραπάνω. Δηλαδή θεωρώ ότι ακόμα δεν θα ήταν παρατραβηγμένο. Εγώ δηλαδή αν ήμουν σε κάποια ομάδα σε ελληνικό έδαφος, θα είχαμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τη διοίκηση, μήπως η ομάδα μαζευόταν για 2 εβδομάδες σε ένα ξενοδοχείο και κάνει μια μίνι προετοιμασία. Ώστε να μπορείς να ελέγξεις και τη διατροφή των ποδοσφαιριστών, την ξεκούραση των ποδοσφαιριστών. Πολύ σημαντικό κομμάτι στο να μπουν όσο δυνατόν καλύτερα στις προπονήσεις και στους αγώνες θα παίξει και η αποκατάσταση των ποδοσφαιριστών. Δηλαδή να μπορούν να έχουν μετά τις προπονήσεις τις παροχές των φυσιοθεραπευτών, μασάζ, κρυοθεραπεία, σάουνα, το φαγητό. Το άμεσο φαγητό και καλό φαγητό θα παίξει και αυτό πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς μπορούν να τα αποκριθούν σε μια μίνι προετοιμασία γρήγορης διάρκειας οι ποδοσφαιριστές. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, δεν ανακάλυψα και την Αμερική. Σίγουρα περισσότεροι γυμναστές και προπονητές έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία του να συζητάνε μήπως
πάρουν την ομάδα σε κάποιο ξενοδοχείο κοντά στα προπονητικά του κέντρα και οι ποδοσφαιριστές μπουν σε διαδικασία μήνυσης προετοιμασίας. Αυτό το κομμάτι του ξενοδοχείου νομίζω ότι θα βοηθούσε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο, αν σονάρι το σκέφτονται ή σε κάποια άλλη ελληνική ομάδα, θα βοηθούσε και στο κομμάτι της πνευματικής προετοιμασίας. Διότι και το μυαλό του ποδοσφαιριστή μετά από ένα μήνα, που θα πάμε σχεδόν δίμηνο, σίγουρα βασικά θα πιάσουμε το δίμηνο, φεύγει και λίγο. Δηλαδή θέλει λίγο να επιστρέψει και αυτό λίγο στην κανονικότητα. Αυτό και ξεστή, δεν είναι ότι φεύγει σε μια κατάσταση η οποία, όπως είπα και πριν, είναι πρωτόγνωρη. Δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση. Κατάσταση καραντίνα, σε άδειες πόλεις, με την ανησυχία. Οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές του Άρη το μυαλό τους έχουν στο εξωτερικό, σε συγγενείς, δηλαδή περισσότεροι είναι Ισπανοί. Στην Ισπανία δυστυχώς βλέπεις ότι έχει ξεφύγει, ξεπεράσει και την Ιταλία. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι πλέον ζουν μια διαφορετική καθημερινότητα στη ζωή τους. Οπότε το να ξαναμπούν, να αλλάξουν το τζιπ από ένα τζιπ τόσο μεγάλης ανησυχίας σε επαγγελματικό επίπεδο και καθαρά ποδόσφαιρο είναι πολύ δύσκολο. Πόσο μάλλον να συνεχίζουν να είναι στην καθημερινή τριβή της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο, με την οικογένεια, με παιδιά κτλ. Κτλ. Είναι δύσκολο σε τέτοιες στιγμές να αποχωριστείς την οικογένεια, αλλά θεωρώ ότι είναι καλό η ομάδα να κάνει μια μίνι προετοιμασία καθαρή. Δηλαδή, όχι να κάνει προετοιμασία ο παίχτης, να πηγαίνει το πρωί, να φεύγει, να πηγαίνει σπίτι, να πηγαίνει το απόγευμα. Καλό είναι να είναι συγκεντρωμένοι σε ένα ξενοδοχείο, έτσι μπορείς να κερδίσεις χρόνο και με κάποιες προπονήσεις με βίντεο. Δηλαδή υπάρχουν μετά πολλά πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις για να κρατήσεις ενεργό τον ποδοσφαιριστή τουλάχιστον 12 με 14 ώρες. Ναι, όντως έτσι είναι. Και άρα, αν πάμε δεδομένο ότι θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, για παράδειγμα, προς τα τέλη Μαΐου, που υπάρχει έτσι σαν τελευταία ημερομηνία που έχει βγει στη δημοσιότητα χρονικά, αρχές θα πρέπει, οι ομάδες να επιστρέψουν αρχές Μαΐου στις προπονήσεις. Ακριβώς. Από εκεί. Δηλαδή, βαριά 3-4 η ομάδα πρέπει να είναι στα χέρια του προπονητικού επιτελείου, έχοντας ήδη κάνει εργομετρικές εξετάσεις, ώστε να μπορεί να προχωρήσει μετά στην οργάνωση των προπονητικών μονάδων. Πάντως η Γερμανία τους βλέπουμε έχουν επιστρέψει κανονικά, δηλαδή σαν να μην έγινε τίποτα. Εντάξει, παίρνουν φαντάζομαι, από ό,τι διάβασα και εγώ, παίρνουν κάποια μέτρα. Δηλαδή, διάβασα ότι τέτοιες προπονήσεις δεν κάνουν μπάνιο και πηγαίνουν στα σπίτια τους, okay, έχουν τις αποστάσεις τους προπονήσεις, αλλά έχουν επιστρέψει όλοι κανονικά. Ναι, μιλάμε όμως για κοινωνίες οι οποίες είναι δομημένες εντελώς διαφορετικά και μπορούν να απορροφήσουν εντελώς διαφορετικά κραδασμούς τέτοιου επίπεδου. Ναι, σωστό και αυτό. Πριν σε αφήσουμε, γιατί είσαι και μια δουλειά κιόλας, και σε ευχαριστούμε κιόλας που κατάφερες και βγήκες. Ένα δικό σχόλιο για το φετινό Άρη, σε μια ιδιαίτερη χρονιά, τον παρακολουθείς έτσι αλλιώς τον Άρη και στο γήπεδο όπου σου δίνει την ευκαιρία βρίσκεσαι. Ιδιαίτερη χρονιά. Ναι, όντως, μια ιδιαίτερη χρονιά, μια χρονιά η οποία έδειξε όμως να έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την περσινή. Δηλαδή αρκετά σκαμπανεβάσματα, ομάδα που για αρκετές αγωνιστικές έπιθε πάρα πολύ, μετά έχανε τα πατήματά της, δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα, μια σταθερή απόδοση σε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι φέτος θα μπορούσε να το πετύχει λίγο περισσότερο από ότι πέρυσι. Πέρυσι υπήρχε και η απειρία, η επιστροφή, υπήρχαν διαφορετικά δεδομένα. Το αγωνιστικό κομμάτι, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή θεωρώ ότι, για να μιλήσουμε λίγο πιο λαϊκά, πετυχαίνουμε κέντα στις επιλογές ποδοσφαιριστών, δένουν πολύ γρήγορα με την ομάδα, καλοί ποδοσφαιριστές, όμορφο ποδόσφαιρο, ελκυστικό. Φέτος βέβαια υπήρξε και το θέμα ότι φάνηκε ότι η δεξαμενή των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι υπολογιζόντουσαν για να προσφέρουν, ήταν πάρα πολύ μικρή. Και αυτό φάνηκε στα τελευταία μάτς, που η ομάδα δεν είχε σπιρτάδα, δεν είχε φρεσκάδα. Δηλαδή κάποια στιγμή ίσως και αυτό με τον κορονοϊό να φαινόταν ότι μπορούσε να βοηθήσει, ώστε να πάρει μια ανάσα η ομάδα και να επιστρέψει πάλι με το νεύρο το οποίο έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κυρίως μεσοεπιθετικά. Από εκεί πέρα, εντάξει, τώρα έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, έχουν ξεφύγει και ήταν κακό για όλους η τόσο μεγάλη διακοπή. Πάντως ο Άρης και φέτος θα μπορούσε να κάνει ένα κλικ παραπάνω. Παρ' όλα αυτά δείχνει, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, ότι χτίζει σταθερές αγωνιστικές βάσεις, ώστε σε βάθος χρόνου να πετυχαίνει όλο και μεγαλύτερους στόχους. Εξάλλου, ένας πολύ μεγάλος στόχος είναι ακόμα ανοιχτός. Είναι ανοιχτός και εντάξει, εσύ το ξέρεις και όλα σε όλους τους ανθρώπους που το ξέρουν καλά, ότι αποτελεί έτσι ένα δεκαήπόθο ολόκληρο του οργανισμού που λέγεται Άρης. Και ο Οργιανός, δικαίως, ενώ είναι μια περίοδος που πρέπει να βάζουμε πρώτα την υγεία, δικαίως λέει
Το είπε και ο Δηληζής άλλωστε σήμερα. Λέει θα σταματήσουμε τώρα, λέει, που πάμε να πάρουμε το κύπελο, ας πούμε. Και ο Άρης έχει φτάσει μετά από πάρα πολλά χρόνια τόσο κοντά. Η τελευταία φορά που έφτασε τόσο κοντά ήταν το 10, που ήσουν και εσύ στην το ομάδα. Το 10, ναι. Ναι. Πριν 10 χρόνια, τότε είχα κατέβει εν ενεργεία, τώρα θα κατέβαινα οπαδικά. Και εγώ με αυτοκινητάκι και θα πηγαίναμε. Πρώτο Θεό, ποτέ δεν ξέρει. Μπορεί να σου πω κάτι, άμα συνεχιστεί η χρονιά και ο Άρης με το καλό περάσει την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η χρονιά. Μπορεί να μην χρειαστεί να κατέβει, μπορεί να γίνει και εδώ πέρα κιόλα, ποτέ δεν ξέρει. Α, ναι, δεν το ξέρουμε. Θα δούμε, αν και επειδή ξεκαλύζουμε πολύ το μυαλό μας, θεωρώ ότι εντάξει, ίσως να είναι και λίγο δύσκολο ο συνδυασμός του ναι. Να γίνει εδώ Θεσσαλονίκη, σε ποιο γήπεδο θα φιλοξενηθεί, είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Αν πάντως με το καλό πάει η ομάδα και έρθει και στο τελικό, νομίζω ότι το Μίστερ πρέπει να το φέρεις. Μπορεί και αυτός να το θέλει κιόλας. Ναι, ούτως ή άλλως είμαστε σε ανοιχτή γραμμή πάνω σε αυτό για το πότε θα κάνει ξανά την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Απλά είναι λίγο δύσκολος. Εντάξει, δηλαδή το έχουμε καταλάβει και οι πιο παλιά που είχαν ζήσει. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Εγώ επειδή ζω και την καθημερινότητα να δουλεύουμε, καταλαβαίνεις ότι ένας άνθρωπος ο οποίος λείπει πάρα πολύ καιρό από το σπίτι. Όταν πηγαίνουμε με τις υποχρεώσεις της εθνικής, εγώ μπορεί να είχα την ευκαιρία να ταξιδεύω όποτε ήταν η εθνική και να επιστρέφω σπίτι. Αυτός έμενε εκεί μόνιμα. Είτε Κάιρο, είτε Ταυσκέντη. Οπότε η ζωή του είναι πάρα πολύ μακριά από την οικογένειά του. Όταν έχει χρόνο λοιπόν να βρεθεί κοντά τους, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει στη γυναίκα του, στα παιδιά του, βγάζω ένα εισιτήριο και πάω Θεσσαλονίκη με το γυμναστή μου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάπως δύσκολα. Δεν είναι τόσο απλό. Ίσως αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος. Δηλαδή όταν έχει ελάχιστο χρόνο για την οικογένειά του, τον αφιερώνει εκεί. Είναι λογικό. Κλείνοντας, αυτή η κατάσταση έχει πάει λίγο πίσω και το δικό σας το μέλλον, διότι ήσασταν σε επαφές με ομάδες, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα αυτά όλα έχουν μπει στον πάγο. Κοίταξε να σκέψω ότι όταν ο Μίστερ σταματήσαμε αρχές Οκτώβρη έφυγε αυτός, αρχές Οκτώβρη, μέσα Οκτώβρη έφυγε από τα Σκέντη, τελειώσαμε τα τυπικά και έφυγε η Αργεντινή. Πήγε εκεί, ήθελε λίγο να ξεκουραστεί, να περάσει τα Χριστούγεννα στην Αργεντινή, έτσι και έκανε. Και όταν ήμασταν σε επαφή, είπε ότι 27 Φεβρουαρίου τότε ξεκινούσε το ταξίδι του πίσω για να βρεθεί με τον Καμάνιο, να δουν λίγο πιο διεξοδικά τις προτάσεις που υπάρχουν, ποια τον ενδιαφέρει περισσότερο, ποια μπορεί να προχωρήσει. Και βλέπεις, 27 Φεβρουαρίου γύρισε και 13 προσπαθούσε να φύγει πίσω στην Αργεντινή λόγω του κορονοϊού. Πλέον έχει παγώσει και το ποδόσφαιρο παγκοσμίως. Όπως καταλαβαίνεις, οποιαδήποτε ομοσπονδία και να έχει κινηθεί για μας, όποιο μήνα και αν γλιτώσει, είναι κέρδος οικονομικό για αυτούς. Οπότε αυτό πηγαίνει τη δική μας την υπόθεση αρκετά πίσω. Όσο δεν παίζονται ποδόσφαιρο, κυρίως στις εθνικές που ψάχνει ο Μίστερ, τόσο δεν θα μπορούμε να δούμε και την επόμενη δική μας ομάδα. Απλά πες στην επόμενη ομάδα να μην χρειάζεται να αλλάξεις 3 αεροπλάνα για να φτάσεις στον προορισμό σου. Εντάξει, με ένα νομίζω ότι. Μπορεί να μην να χρειάζεται να αλλάζω και 4, αλλά δεν πειράζει. Έχει ο Θεός. Ας βρούμε την ομάδα και ας αλλάζω και 5. Γιατί, παιδιά, το διαβατήριο του Αντώνης Αριόγλου πρέπει να έχει γεμίσει βασικά και να έχει βγάλει καινούργιο για να γεμίζει. Ναι. Έχω γεμίσει ήδη μετά το διπορικό μας τα Σκέντη, γέμισα 2. Εντάξει, αυτό τουλάχιστον τώρα έληξε κιόλας, οπότε θα πρέπει να βγάλω καινούργιο. Φαντάζομαι. Μάλιστα. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Χάρηκα που σ' άκουσα.